Γεια σας, καλώς ήρθατε σε όλο ένα επεισόδιο Arcomega. Πριν αρχίσουμε, έχω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. ανακοίνωση. Σκύλος εχάθη, όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε live streams 7 days to die αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το σουκού. Ξεκινάμε δηλαδή Σάββατο, 4 η ώρα το μεσημέρι, πρώτο live stream 7 days to die. Καπάκι Κυριακή στις 4, δεύτερο live stream 7 days to die. Και μετά συνεχίζουμε με το κανονικό μας πρόγραμμα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 4 live stream 7 days to die. Οπότε αυτή θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε live stream Arcomega και από την επόμενη εβδομάδα, από την Κυριακή μάλιστα, που ουσιαστικά θα έχουμε live 7 days to die, η σειρά Arcomega θα γίνεται μόνο σε βίντεο. Μόνο σε βίντεο. Κάποιους θα τους χαροποιήσει αυτό, αλλά... Να, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ προτιμώ να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ να τα έχω ξεχωριστά, να παίζω άλλο παιχνίδι στα live και άλλο στα βίντεο. Απλώς τώρα, επειδή για κάποιο διάστημα περίμενα να βγει το 7 Days to Die και δεν είχα κάτι άλλο να παίξω στα live streams, αναγκαστικά έγινε αυτό το πράγμα που παίζαμε μισά επεισόδια σε βίντεο και μισά σε live. Και ξέρω ότι κάποιοι δυσκολεύεστε να παρακολουθείτε τα live streams. Οπότε τώρα καλό για σας, γιατί η σειρά Arcomega θα είναι μόνο σε βίντεο. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τώρα, μιας και λέμε για lives, να δούμε λίγο τι κάναμε στο χθεσινό live stream. Φτιάξαμε κάποια επιπλέον τέτοια, τα οποία μόνο που τα βλέπω λίγο με τρομάζουν, αλλά σιγά σιγά θα τα συνηθίσουμε. Και κάποιοι, παρόλο που τα εξήγησα στο προηγούμενο επεισόδιο, κάποιοι ακόμα με ρωτάτε τι διαφορά έχει το Dimensional Storage από το Quantum και τι κάνει το ένα και τι κάνει το άλλο. Το Dimensional Storage μπορεί να χωρέσει 1000 stack από οποιοδήποτε αντικείμενο και όλα τα αντικείμενα τα έχεις εδώ μες στη μούρη σου και τα βλέπεις. Λειτουργεί και σαν ψυγείο, του βάζεις κάτι και κρατάει 10 φορές περισσότερο από ό,τι κρατάει σε ένα κανονικό ψυγείο. Οπότε μας βολεύει και από αυτή την άποψη. Και έχουμε όλα μας τα πράγματα εδώ μέσα. Εδώ μέσα μπορούμε να κάνουμε pull από τα κουμπάκια του S Plus που είναι επάνω. Τα κάτω κουμπάκια και κάτω αριστερά και κάτω δεξιά είναι το ίδιο πράγμα. Αριστερά είναι για το παίκτη μας, δεξιά είναι για κάποιο άλλο inventory που είμαστε μέσα. Δηλαδή αν εγώ θέλω να κάνω pull μέσα εδώ, θα πατήσω τα κάτω δεξιά. Για τα κάτω δεξιά λοιπόν είναι το Quantum, το οποίο όταν το βάζεις κάτι μέσα πατάς compress και εξαφανίζεται. Δεν πιάνει καθόλου χώρο στο inventory και μπορείς εδώ μέσα να έχεις άπειρα αντικείμενα, άπειρο αριθμό από το κάθε αντικείμενο. Μπορώ να έχω δηλαδή 10 δισεκατομμύρια stone, 100 δισεκατομμύρια wood και 526 δισεκατομμύρια element. Ναι. Και όλα αυτά χωράνε μέσα εδώ. Δεν πιάνω καθόλου χώρο και από εδώ τα κάνεις pull από οπουδήποτε σε όλο το χάρτη. Πάρα πολύ βολικό, αλλά όπως είπαμε, αν δεν είναι όλα τα αντικείμενά μας εδώ μέσα, δεν βολεύει. Και επειδή θέλω να έχω τα SS και τα souls εδώ να τα βλέπω με μία ματιά, με βολεύει καλύτερα εδώ. Αργότερα που θα έχουμε άπειρα SS και άπειρα souls, δεν θα μας νοιάζει καν να κοιτάζουμε τι έχουμε, οπότε δεν θα τα βλέπουμε. Όση ώρα σας εξηγώ, θα ήθελα να το βάλω αυτό να κραφτάρει 50 τέτοια. 49. Γιατί 49, αφού έκανα πουλ για 50. Μη με αυτόνεις τώρα. Σου είχα πει να κάνεις... Δεν το είχα πει. Πού να ξέρετε κι εσείς. Του είχα πει να κάνει 50 και αυτός τώρα μου λέει 49, γιατί κάτι του έβγαλα. 50 τέτοια κάνουμε craft. Rip όλα τα souls. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να πετύχω ένα πλήρη set από μία armor. Οπότε άφησε το αυτό εκεί να φτιάχνει. Και πάμε εμείς να δούμε εδώ τι γίνεται. Compressor, βάζεις μέσα όλα τα souls που έχεις και τα συμπιέζει και τα αποθηκεύει όλα εδώ μέσα. Omega souls λέει τώρα, εδώ πέρα είναι όλα τα omega souls. Όταν σκοτώνουμε ένα omega ζώο, μας πετάει κάτω ένα soul από το variant του ζώου που πέθανε. Αυτά δεν στακάρουν, είναι μονά, οπότε μας πιάνουν πάρα πολλά slot, πάρα πολύ χώρο. Άρα βολεύει καλύτερα να τα έχουμε έτσι. Το μόνο κακό είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα από εδώ. Πρέπει να κάνεις κλικ εδώ, να στα εμφανίσει όλα, να πάρεις ένα και μετά πατάς compress souls και τα ξανακάνει compress και τα βάζει εδώ πέρα τα άλλα δύο μέσα. Αυτό εδώ τώρα εγώ που έχω πάνω μου,
άμα το πετάξω κάτω, κάνει μπιπ μπιπ γιατί έτσι κάνουν αυτά, με το πετάξω κάτω, το παίρνει αυτός εδώ, το void vacuum, και αυτόματα το στέλνει εδώ μέσα και το κάνει και compress. Οπότε δεν θα βλέπουμε ποτέ αντικείμενα εδώ μέσα, θα είναι όλα εδώ. Από το μεσαίο κουμπάκι μπορούμε να το γυρίσουμε σε boss souls και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τα boss souls που μαζέψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε 3 boss, αν δεν τα είδατε μπορείτε να πάτε να τα δείτε, πολύ ωραίο επεισοδιάκι. Και τι άλλο, και εδώ πέρα που λέει paragons μπορούμε να δούμε τι paragons έχουμε. Έχουμε βρει δύο paragons για raptor, πολύ καλό αυτό, και σε συνδυασμό με κάτι άλλο που συνέβη. Αλλά δεν ωραία, δεν μπορείς να βάλεις απλά souls, μόνο ωμέγα και πάνω. Και πολύ ωραίο αυτό. Αυτό εδώ είναι grinder. Μπορείς να το βάλεις εσύ μέσα κάτι να το κάνει grind, αλλά μπορείς να το ρυθμίσεις αυτόματα όλες τις σαβούρες που παίρνεις όταν γυρνάς από μια βόλτα με το ζώο σου. Όλες τις σαβούρες να τις παίρνει αυτόματα εδώ μέσα και να τις κάνει αυτόματα grind και να στέλνει αυτόματα τα υλικά όπου πρέπει να τα στείλει. Πολύ χρήσιμο και αυτό, αλλά θέλει λίγο προσοχή να μην κάνουμε grind κάτι που δεν πρέπει. Οπότε θα χρειαστώ λίγο χρόνο να το ρυθμίσω με την ησυχία μου, δεν το έχω ρυθμίσει ακόμα. Και πάνω είναι για πράγματα που δεν γίνονται grind και μπορείς να το ρυθμίσεις να καταστρέφει κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα εδώ την ταυτότητά μου. Την ταυτότητά μου, γιατί έκανα μια αυτοκτονία γιατί είχε μπακάρει λίγο ο παίκτης μου. Την ταυτότητά μου, αν εγώ τώρα τη βάλω εκεί, μισό λεπτό, έκανε save server. Πού είμαι, εδώ είμαι. Αν βάλω την ταυτότητά μου εδώ πάνω, έτσι, και πατήσω choose items to store και επιλέξω την ταυτότητα, ωραία, και την ξαναπάρω πίσω, destroy settings, destroy auto dump, enable, disable auto dump, enable auto dump. Αυτή τη στιγμή τι είναι, dump now, store, or, ωραία, enable auto dump. Είναι εμπλιασμένο. Οτιδήποτε το βάλουμε εδώ μέσα, το καταστρέφει. Μπορώ να το δοκιμάσω με αυτό. Μπούρδες, τίποτα δεν κάνει. Ας το μέσα μπορεί να το καταστρέψει σε λιγάκι. Το βάλω στο σωστό. Ωραία. Υποτίθεται τώρα ότι αν εγώ πετάξω κάτω την ταυτότητά μου, θα τη μαζέψει το αυτό εδώ και κανονικά, ναι, δεν το έχει μέσα του, το στέλνει εδώ. Το ερώτημα είναι, το κατέστρεψε? Το κατέστρεψε. Α, πρέπει να του κάνω store. Ναι, αν το κάνω store θα καταστρέψει και αυτό. Δεν το έχω κάνει, γι' αυτό δεν το καταστρέψω. Α, αυτό δεν χρειάζεται να το καταστρέψουμε. Οπότε, οτιδήποτε δεν γίνεται grind, μπορούμε να το ρυθμίζουμε να τα καταστρέψει. Όπως για παράδειγμα κάτι recipes που είναι τελείως άχρηστα, μπορούμε να τα βάζουμε εκεί και να καταστρέφονται αυτόματα. Θα ήθελα λίγο χρόνο αυτό πάλι να κάτσω να το ρυθμίσω εκτός κάμερας, να το κάνω προσεκτικά, να μην γίνει κανένα λάθος. Και έχω να σας δείξω και άλλα πραγματάκια που τα κραφτάραμε στο live stream. Γενικά παίξαμε λίγο με όλα τα structures που είχε αυτό το mod, το Omega, να δούμε τι κάνει το κάθε structure. Εδώ πέρα είναι μια βιβλιοθήκη με 1000 slots που εδώ πέρα μπορείς να βάλεις blueprints ή quests. Και αυτόματα εδώ τώρα έχει πάρει τα blueprints. Οτιδήποτε blueprint είχα εδώ μέσα, τα πέταξα εδώ πέρα και αυτόματα μπήκαν εδώ. Ό,τι set από ρούχα έχουμε μπαίνουν εδώ μέσα αυτόματα, θα μπορούσα να επιλέξω ένα συγκεκριμένο set. Υπάρχουν όλα αυτά τα sets που βλέπετε. Εγώ έχω επιλέξει όλες sets, οπότε όλα τα sets πηγαίνουν εδώ μέσα. Έχει 300 slot αυτό, οπότε όταν αρχίσει να γεμίζει, θα χρειαστεί να φτιάξουμε ξεχωριστά μανικέν για κάθε set ή απλώς να φτιάξουμε έτσι μερικά να μπουν όλα εκεί. Εδώ είναι μια τουαλέτα που δεν είναι τουαλέτα. Απλώς κραφτάρισε εδώ μέσα κάποια πράγματα που δεν έχω ιδέα τι είναι και δεν θα δώσω περισσότερη σημασία ακόμα. Το TEM, αυτά είναι το TEM. Μπορείς να αποθηκεύσεις μέσα unique αντικείμενα όπου μπορείς να το ρυθμίσεις τι θα μπαίνει στο κάθε ένα αντικείμενο. Εδώ ας πούμε θα μπαίνουν τα unique charm. Εδώ πέρα θα μπαίνουν τα unique weapons. Εδώ πέρα unique saddles. Βρήκαμε ένα unique saddle, νομίζω είναι για κάστορα. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχουμε κάστορα. Και εδώ πέρα θα μπαίνουν τα tokens όπου είχαμε βρει αυτό το canon saddle για κόμπι, το οποίο μπορεί και να το ανοίξω. Αυτά εδώ by the way μπορείς
να τα ανοίξει, να τα κάνει κονσκούμ και να βγει το saddle από μέσα και να χρησιμοποιήσει το saddle κατευθείαν. Ή αλλιώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για να παλέψει με το να κάνει summon το saddle god, όπου άμα το σκοτώσει σου δίνει ένα λίγο καλύτερο saddle από αυτό. Λεπτομέρειες. Εδώ μέσα κάνεις grind, όχι ακριβώς grind, κάνεις... Δεν δουλεύει με αυτό όμως, για κάποιο λόγο, γιατί γράφει εδώ, αλλά είμαι χαζούλης, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και... Ωραία, αυτό λογικά μπαίνει εδώ μέσα, αλλά θα το πετάξω στο πάτωμα να δείτε ότι θα μπει αυτόματα εδώ, μάλλον, κάποια στιγμή. Να το, μπήκε αυτόματα εδώ μέσα. Και έχουμε κάποια set από ρούχα. Αλλά θα ήθελα περισσότερα, θα ήθελα να συμπληρώσω κάποιο set. Έχουμε ήδη συμπληρώσει ένα set, αλλά δεν μου αρέσει. Θέλω να συμπληρώσω αυτό εδώ. Οπότε μας λείπουν νομίζω δύο κομμάτια και γι' αυτό θα χρειαστεί να ανοίξουμε αυτά εδώ, να δούμε 50 τέτοια. Θα μας κάτσει κάτι από αυτό που θέλουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε όλα αυτά. Καταπληκτικό. Δεν έχω ιδέα τι είναι, νιώθω σαν να ανοίγω κρύσταλλα από γκάτσα. Και θα μπορούσα είτε να τα βάλω εκεί, είτε να τα βάλω κατευθείαν εδώ μέσα, γιατί εδώ τους ή άλλους είναι οι θέσεις τους, οπότε να μην κουράζουμε το μηχάνημα, θα τα βάλουμε μόνοι μας εδώ. Και πάμε να δούμε τώρα αν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σετάκι που θέλω, το οποίο είναι αυτό εδώ κάτω. Βλέπω πολλά παρόμοια, έχουμε μια ελπίδα. Πώς λέγεται αυτό που θέλω να αυτόσω, λέγεται Soul Scream, κάπως έτσι. Οπότε Soul, έχουμε 1, 2, 3, 4, έλα ρε, μας λείπει ένα κομμάτι, μας λείπει το μπλούζα, το μπλούζα μας λείπει. Αχ, μας λείπει το μπλούζα, να χαλάσουμε και άλλα Souls. Λιγάκι με τσούζουνε λιγάκι τα Souls. Λοιπόν, έχουμε πολλά guard. Θα μας πάει λίγο πίσω στα boss, γιατί όπως θυμάστε θέλει 100 souls για κάθε boss. Ωραία, πάρε αυτά. Πολύ ωραία. Πού πήγανε? Να τα εδώ πάνω πήγανε. Και... Ναι, θα μας τσούξει λίγο. Ωραία, 100 τέτοια. Και άμα μπορέσω να βρω και άλλα 50 που να μην με πολύ πειράξει, δεν έχω κάτι που να είναι πολύ πάνω από 100. Δεν θέλω να κατέβω κάτω από 100 σε κανένα soul, εκτός από αυτά που είμαι ήδη κάτω από 100. Ωραία, οπότε αυτά θα κάνουμε. Αυτό λίγο θα με τσούξει, αλλά δεν πειράζει παιδιά, θα τα μαζέψουμε. Έχουμε δυνατό ζωάκι. Με τα 100 θα αφήσω 90 μέσα, ώστε να κάνουμε, αν δεν κάνω λάθος, 30 τέτοια. 30. Ωραία. Πουλ. Για να δούμε τι θα δούμε. Άφησε το να κραφτάρει, να θυμηθώ εδώ αν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Σας τα έδειξα όλα. Οπότε, ναι. Α, κάναμε δουλίτσα με τα κύμπλες. Κάναμε δουλίτσα, πολύ καλή δουλίτσα με τα κύμπλες. Ολοκληρώσαμε όλα τα prime και κάναμε και λίγα ultimate. Και θέλουμε άλλο 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άλλα 6 θέλουμε. Cosmic έχουμε. Απλώς το Cosmic, το φύγερε άλογο από τη μέση, το Cosmic το έχουμε εδώ, διότι είναι αυτές οι κουκουβάγες. Είναι μία αρσενική και μία θηλυκή. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή εδώ η θηλυκή κουκουβάγια, νομίζω είναι ultimate. Το λέει κάπου, Meteor λέει κάτω. Δεν μπορεί να είναι μόνο... Να, το λέει, Ultimate Cosmic, το λέει από πάνω. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι το δεύτερο πιο δυνατό ζώο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν συγκρίνεται σε τίποτα με το πρώτο πιο δυνατό ζώο που έχουμε. Είναι Omega. Σε αυτό το mod ουσιαστικά μόνο με Omega μπορείς να παίξεις, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι πολύ αδύναμο. Οπότε, παρόλο που είναι πολύ δυνατό ζωάκι, είναι Ultimate. Θα έλεγα να το βάλω μέσα στο μηχάνημα. Θα το χάσουμε, αλλά δεν πειράζει. Αν θέλουμε κουκουβάγια, κάνουμε μια κουκουβάγια Omega κάποια στιγμή. Να, οπότε το Bomb Owl δυστυχώς θα το αποχαιρετήσουμε. Ελπίζω να μην γίνει κανένα bug. Περίμενε λίγο, έλα λίγο εδώ μαζί μου, ωραία. Πάντα το φοβάμαι την ώρα που πάω να ρωθήξω ζώα εδώ μέσα, μην πατήσω κάτι λάθος.
Γιατί μου βγάζει όλα τα θηλυκά ζώα εδώ. Λοιπόν, bomb bowl είχαμε και μπήκε εδώ μέσα. Και μπορούμε να το δούμε τώρα εδώ. Δεν ξέρω τι να το κάνω, τίποτα. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι έχεις μέσα σου, τα έχεις φτιάξει, γιατί δεν μου το λες τόση ώρα. Γιατί δεν μου το λες και περιμένω. Λοιπόν, παρακαλάτε να πετύχουμε το soul και το scream, γιατί τα χρειαζόμαστε. Πήραμε τίποτα, δεν είδα. Λοιπόν, πώς τα μεταφέρω όλα, πάλι ένα-ένα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι βολικό, σαν έχω αδειάσει το inventory μου και μετά να το... Λοιπόν, soul, μας έλειπε μπλούζα. Συνεχίζει να μας λείπει μπλούζα. Στεναχωρήθηκα τώρα. Γιατί δεν μου κάνει το χατήρι. Δεν μου κάνει το χατήρι. Δεν μου το κάνει. Μας λείπει μπλούζα. Να σιγουρευτώ κιόλας μήπως δεν βλέπω καλά. Είναι καπέλο, είναι παπούτσια, παντελόνι, παπούτσια, γάντια, παντελόνι, γάντια, κεφάλι και γάντια. Ναι, δεν έχει. Ωραία. Λοιπόν, το μοναδικό σετ που έχουμε συμπληρωμένο είναι αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα δεν ξέρω εντωμεταξύ αν συμπληρώσαμε κι άλλο σετ, γιατί ανοίξαμε άλλα 50, άλλα πόσα, αλλά αυτό είναι σίγουρα συμπληρωμένο. Θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε. Κάθε σετ από ρούχα σου δίνει κάποια buff όταν φοράς το full set. Αυτό εδώ δίνει 300% boomstick damage. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Χάσαμε όλα τα buff που είχαμε από τα άλλα ρούχα. Έχουμε ακόμα αυτό εδώ που μας δίνει περισσότερο health και stamina. Και πάμε να δούμε τώρα. Ναι, όταν αλλάζεις ρούχα, για κάποιο λόγο πάει πάρα πολύ αργά ο παίκτης. Θα το φτιάξουμε αυτό. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το boomstick. Boomstick. Νομίζω είναι αυτό. Θα μπορούσα να φτιάξω ένα. Είναι ακριβό, είναι... Όχι, όχι. Ωραία. Ο σκοπός μας είναι γενικά να μαζέψουμε και άλλα souls για να μπορέσουμε να... Κάτι θέλω να κάνω. Να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα τέτοια πράγματα, μήπως τύχουμε το soul scream, γιατί το θέλω. Το θέλω πολύ. Λοιπόν, για να ξεμπακάρει το τρέξιμο του παίχτη μας, θα ρίξουμε μια αυτοκτονία. Γιατί... Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έκανα fast travel με δύο κρεβάτια, θα έχανα τους φακέλους μου και δεν θα το ήθελα αυτό να συμβεί. Λοιπόν, πού είμαι, εδώ είμαι, δύο, οπότε κάνω έτσι, έτσι λέω. Το σακουλάκι με την ταυτότητά μου θα την πάρει το μηχάνημα λογικά αυτόματα. Εγώ πετάω το κρέας κάτω, θα το πάρει και αυτό το μηχάνημα αυτόματα και μπορώ και τρέχω τώρα, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει αυτό εδώ σε συνδυασμό με το τέτοιο. Έχει και δεξί κλικ που ανάβει και δεξί κλικ σβήνει. Ωραία. Δεν έχω ιδέα τι κάνει και αν είναι σημαντικό, αν είναι καλό, αν είναι, αν δεν είναι. Πάμε να δούμε, να βρούμε κάτι να βαρέσουμε που να μην μας σκοτώσει ή να πάμε γιόλο που να είναι. Λοιπόν, έχει εδώ έναν ultimate, όχι. Το ridiculous είναι prime phoenix. Ναι, το μαμού θα μπορούσα να σκοτώσω, να σκοτώσω, να βαρέσω τέλος πάντων, να δούμε τι damage κάνει. Να το ανάψω κιόλας, θα το ανάψω κιόλας, δεξί κλικ. Έλα λίγο. Έκανα δύο ouch! Έκανα άγκρο τα πάντα. Άου! Ναι, είναι prime, είναι prime! Ultimate, δεν ξέρω. Δεν... Κοίτα να δεις. Κάτι έκανα. Beta Spiritual. Γέλα λίγο πιο κοντά. Να δούμε. Όχι, έρχεται Raptor. Alpha Wind. Το σκότωσα. Πόσο damage έκανα. Αχ, δεν κάθονται πολύ ωραία οι αριθμοί και δεν προλαβαίνω να τους δω καλά. Λοιπόν, Controller Βοντόσαυρος. Basic. Πάμε να δοκιμάσουμε εδώ πέρα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Να δούμε. Πόσο... Έχει ένα trike. Ωραία, στο trike θα δοκιμάσουμε. 2000. Είναι αναμένο τώρα ή σβηστό. Αναμένο ήταν, έτσι τώρα το... Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι μετά από κάποια χτυπήματα ότι έκανε περισσότερο damage. Κοίτα να δεις. Καλό damage-άκι, θα μπορούσε κάποιος να πει. Καλό damage-άκι.
Το ερώτημά μου. Α, ναι, δεν έχω τα φτερά τώρα. Το ερώτημά μου είναι δηλαδή αν δεν είχα αυτά τα ρούχα. Αου, 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 αου. Παιδιά, με κυνηγάει ο Κάστορος από πριν. Με κυνηγάει, δεν δε το πιστεύω. Πόση ώρα. Δε... Ωραία. Εάν, ας πούμε, εγώ δεν φόραγα αυτά τα ρούχα, θα έκανε λιγότερο damage, δηλαδή, το εργαλείο αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Μπορώ και τρέχω, ωραία, και χαρούλα. Πάμε να δοκιμάσουμε. 2.700 νομίζω έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάπου που δεν θα μας ξεφτυλίσουν. Όχι σε στεγόσαυρο, γιατί τρώει μειωμένο damage. Ένα μαμούθ, άμα είναι μικρό, είναι Beta Phoenix. Ωραία, πάμε στο μαμούθ. Ακόμα. Τι ακούγεται. CTs. Αλφάες. Και το αλφάες καλό είναι και το νεκρομάνσερ ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, για έλα εδώ να δούμε. 720, ναι, καμία σχέση. Το 720 με το 2700. Οπότε όντως τα ρούχα εκείνα κάνανε τη διαφορά. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα εκείνο το συγκεκριμένο το spear. Το βασικά τα ρούχα, τα soul screen, σου δίνουν extra damage σε ένα spear που έχει το παιχνίδι, το οποίο κάνει πολύ καλό damage και κάνει και έκρηξη και το πετάς και από μακριά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις από κοντά με το ρόπαλο που πάμε τώρα, μπορείς να το πετάς και από μακριά. Ναι, οπότε αυτό θα χρειαστεί να μαζέψουμε πάρα πολλά souls. Αλογάκι, μπες εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα χρειαστώ να κραφτάρω κι άλλα θα σε ξαναφωνάξω. Τα ρούχα αυτά πολύ καλά, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα. Βάλε αυτό στο ένα. Το ρόπαλο τώρα, ναι, βάλ' το εδώ. Και πάμε με το αρτσεντάβης μας. Μήπως μαζέψουμε μπόλικα souls για να... Ανέβηκα πάνω του πριν φορτώσει το κανονικό health. Θέλω να περιμένω λίγο. Ωραία. Κάπως να μαζέψουμε πάρα πολλά souls να μπορέσουμε να φτιάξουμε και άλλα τέτοια πράγματα, ρουχαλάκια. Μήπως καταφέρουμε να βρούμε το συγκεκριμένο set που θέλουμε. Ένας εύκολος τρόπος για να μαζέψεις πολλά souls είναι να πας σε ένα σημείο που έχει πάρα πολλά ζώα και να κάνεις ένα AOE effect, αυτό που κάνω με το X, και να τους σκοτώσω όλα, όπως εδώ ας πούμε, που μπορώ να έρθω να κάνω έτσι και να μαζέψω 4 souls. Κάτι δεν είναι... Οπα. Προσοχή σε τη βαράμι όμως, γιατί εδώ είναι ultimate. Ωραία. Κάτι έριξε, το άκουσα, μισό λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, πήραμε όλες τις σαβούρες που είχε στο πάτωμα. Magic Charm, Ascendant, φέρ' το λίγο να το δω. Magic Charm, για καλέ θα πεθάνει το ζώο μου. Ωραία. Magic Charm Ascendant. Λοιπόν, αυτό εδώ μας δίνει Armor 496, Swim Speed, Elemental Damage, Nature Damage, ωραία. Αυτό που φοράμε τώρα μας δίνει κάτι που θέλουμε να το προτιμήσουμε. Δεχόμαστε 34 λιγότερο damage, όχι 100, 34 λιγότερο. Πολύ περισσότερο οξυγόνο, περισσότερο health και περισσότερο stamina. Για το οξυγόνο χαίστηκα, αλλά το health είναι ωραίο που μου το έχει ανεβασμένο. Αυτό εδώ δεν μου δίνει health, μου δίνει όμως περισσότερο armor. Οπότε ίσως... Βασικά μου δίνει armor, γιατί αυτό δεν δίνει καθόλου armor. Ίσως να αξίζει το armor αντί για το health. Αλλά ναι, που είχαμε μείνει στο ότι θέλουμε να πάμε κάπου που να έχει πάρα πολλά ζώα μαζεμένα, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε πολλά souls μαζί. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μία δοκιμή μπάλτος, να δούμε αν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε πολλά souls. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά θα έχει πλάκα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα έχει πλάκα. Πάμε να δώσουμε μπόλικα potions στο ζώο μας, να βγάλουμε την ταξινόμηση. Τι είναι αυτό δίπλα μου? Και να βάλουμε όλα τα potions εδώ πέρα. Έτσι. Και για πάμε να δούμε. Λοιπόν, άμα πάμε από εδώ κάπου, υπάρχει μια σπηλιά. Και μέσα στη σπηλιά υπάρχουν πολλών ειδών ζώα. Πάρα πολλά. Ξέρετε πώς είναι με τις σπηλιές. Μύγες, αράχνες, σκορπιοί, τα πάντα όλα έχει. Αρκεί να βρω την είσοδο. Και... Ναι, και έχει και νομίζω και πολλά leads αυτή η συγκεκριμένη σπηλιά.
Οπότε με ένα X θα κάνουμε πάρα πολλά kills μαζεμένα και θα μαζεύουμε πάρα πολλά, θα μαζέψουμε πάρα πολλά souls πολύ εύκολα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που ακριβώς είναι η σπηλιά, η είσοδος. Θα τη βρούμε όμως, δεν νομίζω να μας δυσκολέψει ιδιαίτερα. Νομίζω εδώ είναι, κάτι μου θυμίζει το σημείο. Επίσης από εδώ μπορούμε να πάρουμε organic polymer όπως έχουμε ξαναπεί, μισό λεπτάκι. Από εδώ. Πολύ ωραίο το organic polymer. Και είναι εδώ η σπηλιά. Έχω μπερδευτεί τελείως έτσι. Μισό λεπτάκι. Μήπως είναι από εδώ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού είναι η σπηλιά, εντάξει. Δεν ξέρω. Έλα, η σπηλιά είναι εδώ. Εδώ είναι η σπηλιά. Εδώ είναι. Λοιπόν, σε αυτή τη σπηλιά τρως damage γιατί πρέπει να έχεις. Τι να έχεις. Gas mask. Δεν θα μείνουμε πάρα πολύ με σπηλιά. Οπότε πιστεύω ότι με ποτάκια healings ότι θα είμαστε καλά. Δίνω και στο ζώο μου και μπαίνω μέσα να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε την ενεργοποιημένη τη ρύθμιση που μπορούμε να μπαίνουμε με πετούμενα σε σπηλιές, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι μην κάνει κάτι dismount. Λοιπόν, θα βγω. Δεν έχει πολλά ζωάκια εδώ, αλλά πάμε να κάνουμε μία έτσι. Κάτι έχει, κάτι έχει. Και να έχουμε το νου μας για drops. Αυτό ας πούμε, αυτό ας πούμε. Δύο drops πήραμε. Έχω μείνει λίγο παγωτό. Ωραία. Έχει μια νυχτερίδα περίεργη. Τι drops πήραμε. Α, fertilizer. Fertilizer. Πήραμε ένα quest για 5 Desmodus Paragon Souls και πρέπει να σκοτώσω μόνο 500 ζώα. Πανεύκολο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι άκουσα δεύτερο τέτοιο. Α, αυτό εδώ είναι λέει armor 28 δίνει άμα το κάνεις equip. Ωραία. Ξέρεις τι, πάρε και potions για stamina. Δεν ξέρω τώρα με σπηλιά εδώ που μπορεί κάποιος να πυροσβιωθεί. Ωραία. Κακό το πάτησε αυτό εδώ γιατί εδώ το έχω σκοτώσει όλα. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά. Είναι αυτό καλέ! Τι είναι αυτό μέσα στη σπηλιά! Είναι minion. Κάποιο ζάκι εδώ κάτω είναι summoner. Και έκανε summon αυτό. Μισό λεπτάκι να φύγει το cooldown και πάμε να δούμε. Δεν τα φάγαμε όλα όπως τα περίμενα. Ωραία. Πάρε τέτοιο. Πάρε τέτοιο. Ωραία. Και νομίζω έχει νερό κάτω. Φοβάμαι να κουμπίσω στο κάτω. Πάτησα κατά λάθος το τέτοιο. Πάτησα για φρένο. Όχι, δεν πάτησα. Ωραία. Πού πάει εδώ. Α, ξέρετε τι γίνεται τώρα. Επειδή μου κάνει το εφέ εκείνο το ζώο πριν. Νομίζω τώρα το δικό μου το ζώο τρέχει πιο γρήγορα και δυσκολεύομαι λίγο να το ελέγξω. Θα δούμε τι θα κάνω. Λοιπόν, εδώ. 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 Μόνο αυτά. Γιατί τόσο λίγα. Περίμενα περισσότερα. Τι είναι αυτά τα περίεργα. Soul Araneo λέει. Ωραία. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Υπάρχουν και άλλες σπηλιές με περισσότερα πράγματα. Ωραία. Ωραία. Προσγειώνομαι λίγο για το stamina. Τι πάθαμε. Καλέ. Ηρεμήστε καλέ. Α, πήρα φωτιά λέει. Ωραία. Τι είναι αυτό που δεν πεθαίνει. Αλφα controller. Ωραία. Ωραία. Όλα είναι καλά, όλα είναι ήσυχα, ήρεμα, δεν ξέρω τι έγινε. Πήραμε κάτι που θα έπρεπε να με ενδιαφέρει, όχι. Ωραία. Έχουμε στάμινα. Απλά δεν βλέπω πολύ καλά εδώ. Ξέρω και το δρόμο. Κάτι έχει εδώ. Ωραία. Ωραία. Ανατριχιάζουν τα αρθρόπλευρα. Ωραία. Όχι, είναι πτώμα αυτό, ωραία. Απλά είναι αυτό που τρέχει τώρα λίγο γρήγορα και δυσκολεύει. Λοιπόν. Τι έχει εδώ πέρα να σκοτώσει, παιδιά, δεν έχει ζώα σπηλιά. Όχι, κάτι μου κάνανε και δεν βλέπω και πάει μόνο το ζώο μου. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Ωραία, για λίγο ήταν. Όπα, σιγά, σιγά, σιγά. Να το συζητήσουμε. Αμάν. Τι πάθανε. Γιατί ακούω εγώ. Ω, Mega Soul. Τι είσαι εσύ πάλι, Ultimate Astral. Φύγε.
Μπράβο, έλεσε. Μην τη μετάστρα. Έφυγε. Πού μπορώ να προσγειωθώ λίγο έτσι να εξαποστάσω. Έχει artifact εδώ, δεν με νοιάζει. Ωραία. Ωραία. Στάμινα λίγο να πάρουμε. Έγινε ένα θαύμα. Και έχουμε μαζέψει λίγα. Ό,τι μαζέψουμε, ας πούμε, εδώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω όλα για να βγάλουμε ρούχα. Αλλά αυτά που έχω σπίτι θέλω να τα φυλάξω. Αυτά τώρα τα μαζέψουμε για αυτό, για αυτό τον σκοπό. Δεν έχει τόσο πολύ overspawn όσο νόμιζα μέσα στις σπηλιές. Περίμενα ότι θα γινόταν λίγο περισσότερο χαμούλης. Α, να το έφτιαξε καλή ταχύτητα. Απλά έπρεπε να πατήσω λίγο το shift και να το αφήσω. Οκ. Ήταν τόσο εύκολο τελικά. Ναι, απλά ήταν σαν να τρέχει μόνο στη συνέχεια χωρίς να πατάω το shift. Αλλά μόλις το πάτησα, έφτιαξε. Λοιπόν, φύγετε κι εσείς. Εδώ. Και νομίζω ότι καθαρίσαμε τη σπηλιά. Ίσως θα έπρεπε τώρα να βρούμε μια άλλη σπηλιά. Έχει κάτι τέτοια εδώ στα ντουβάρια. Καλέ! Με έβγαλε από το ζώο μου κάτω! Δεν έχω και το... Πέθανα. Δεν ζω. Α, το ζώο μου! Έζησε. Ωραία. Περίμενε λίγο, γιατί μάλλον πεθαίνω και από τη σπηλιά που κάνει το τέτοιο. Ωραία. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι. Άμα υπάρχουν πολλά ζώα, όλο και κάποιο εφέ θα σου κάνει το κάθε ζώο και θα έχεις τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τώρα να βγούμε από τη σπηλιά και να ξαναμπούμε. Μήπως κάνουν respawn τα ζώα. Πώς βγαίνουμε? Κάπως από εδώ ήρθα, έτσι. Να. Ωραία. Ωραία. Τράκαρα στον τοίχο. Εδώ είναι το έξω. Πολύ όμορφα. Πάμε κατευθείαν να γυρίσουμε μέσα. Έχουμε στάμινα. Μια χαρά γεμάτο είναι το στάμινα. Πάμε κατευθείαν να ξαναμπούμε πάλι μέσα, να δούμε αν έχει κάνει respawn κάτι. Θα ψάξω εγώ να βρω και άλλες σπηλιές, μήπως πάμε αύριο, που να έχει περισσότερα πράγματα μέσα. Γιατί εδώ τώρα, αν μπει σε βανίλα, εδώ είναι γεμάτο leads. Γεμάτο. Εδώ δεν είχε τώρα καθόλου, δεν ξέρω μα... Να, δεν είχε. Πάμε λίγο πιο μέσα. Αχ, δεν βλέπω. Ωραία. Ναι, όχι, δεν κάνανε respawn, δεν κάνανε. Εδώ έχει αυτά εδώ. Μόνο δύο πράγματα. Και εδώ πάλι έχει λίγα πράγματα. Μέσα στο νερό, με το spyglass δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι μέσα στο νερό. Οπότε μάλλον την αδειάσαμε. Είναι μικρούλα αυτή η σπηλιά. Δύο νυχτερίδες έχει εδώ. Έφαγα τη μία. Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Γυρνάμε πίσω στο σπίτι. Να φτιάξουμε ό,τι φτιάξουμε με αυτά που μαζέψαμε. Πήγε μόνο βλακή από εδώ. Και να δούμε τι θα τύχουμε. Πέρα τα ποτάκια εδώ σε μένα. Πανέμορφα. Τα υπόλοιπα τώρα τα πετάω κάτω έτσι. Που θα μπορούσα απλά να βάλω το ζώο μου σε μπάλα και θα πέσει σακουλάκι ούτως ή άλλως. Και τα μαζεύει όλα αυτός εδώ. Ό,τι είναι υλικό το στέλνει εκεί που πρέπει. Τα υπόλοιπα τα βάζει εδώ. Πρέπει να το ρυθμίσω εγώ λίγο τώρα τι να πηγαίνει πού και πώς να τα ταξινομεί και θα δούμε. Πάμε να μάθουμε αυτό εδώ. Να το δούμε κιόλας εδώ τι λέει. Να σκοτώσω 500 δεσμόντους και θα πάρω 5 δεσμόντους Paragon Souls. Τα Paragon Souls είναι, έχουμε ξαναπεί, ένα αντικείμενο με το οποίο ανεβάζεις τα στατιστικά του ζώου σου. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε ήδη 500 στα 3.000. Και 505.000 και 400 στα 4.000 για να πάρουμε αυτά εδώ που βλέπετε εδώ πέρα. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή και μέσα στις σπηλιές που έχει έτσι πολλά ζωάκια είναι πολύ εύκολο να κάνεις μαζικά kills. Ψάχνω το άλογο, το οποίο το έχω βάλει εδώ μέσα. Θα του βάλω μια στιγμούλα τα souls μέσα, αυτά που μαζέψαμε τώρα, να δούμε τι μπορούμε να κραφτάρουμε με αυτά εδώ. Μαζέψαμε 147 souls. Παιδιά, τόσο εύκολο ήτανε. 147 souls, 150 του είχα βάλει στην αρχή για να κάνω 50. Ωραία. Άρα 49 κάνουμε. Είχαμε πει ότι θα κραφτάρουμε μόνο ότι όσα souls μαζέψουμε σήμερα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά από όσο σπίτι. Ωραία. Ίσως βγω εγώ λίγο και εκτός κάμερας να φαρμάρω λίγα souls. Και το κυριότερο θα ψάξω να βρω μια σπηλιά που να έχει πάρα πολλά ζώα μαζεμένα. Για να κάνουμε μαζικά kills.
Θέλω να δω τώρα να θυμηθώ που μπαίνουν τα... Στο πρώτο είναι. Εδώ μπαίνουν αυτά. Θέλω να ρίξω κάτω αυτό να δω αν θα μπει σε αυτό εδώ ή αν δεν θεωρείται unique. Δεν θεωρείται unique γιατί δεν μπήκε εδώ μέσα. Και τώρα αυτό που έχει πάει, απλά το κράτησε εδώ μέσα. Όχι, το έχει πάει κάπου. Νομίζω το είχα ρυθμίσει όλα τα charm να μπαίνουν κάπου. Το χάσαμε. Χάσαμε. Κάπου το έχει πάει τώρα, αλλά κανείς δεν ξέρει πού. Ανάτο, ε. Το βάλε εδώ μαζί με κάτι άλλο ή δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι που πήραμε τώρα, ωραία. Μαζί με κάτι άλλο τα βάλε εδώ. Γιατί τα βάλε εδώ. Ωμέγα, ωραία. Αυτό εδώ και καλά μπορώ εγώ να το κάνω τώρα fragment με κάποια από τα τρία κουμπάκια και μετά τα fragment αυτά τα χρησιμοποιώ για να αλλάξω τα στατιστικά σε κάποια από τα κομμάτια που έχω ήδη. Θα το δούμε και αυτό όταν θα έχουμε μαζέψει αρκετά, γιατί για την ώρα έχουμε πολύ λίγα και δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε όλα αυτά εδώ να δούμε τι θα μας τύχει. Ωραία. Βάλ' τα όλα μέσα και να κοιτάξουμε να δούμε αν πήραμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, πώς λεγότανε, soul. Soul. Θέλουμε μπλούζα, έτσι, σκατούλες. Θα συνεχίσουμε και αύριο να προσπαθούμε. Δεν θα φάμε ένα ολόκληρο βίντεο αύριο μόνο γι' αυτό, όπως κάναμε σήμερα. Αλλά σίγουρα θα συνεχίσω να προσπαθώ, μήπως μέχρι να τα καταφέρω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Θέλω να σας ζητήσω να κάνετε ένα like, με βοηθάει πάρα πολύ. Μισό λεπτό να βγάλω αυτό το πράγμα γιατί με ενοχλεί στο πρόσωπο, ωραία. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ ή από εδώ και τα λέμε αύριο στις 11 με επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!